Χαίρομαι που ακούω την άποψη του κυρίου συναδέλφου για τη Ραφίνα. Μιλάμε για μια τοπική αγορά, μιλάμε για ένα προθυμίο της Αττικής, το οποίο έχει την ευχέρεια, την ιδιωτικότητα των πλοίων προς τα όμορα νησιά. Αυτό όμως δεν είναι η γενική εικόνα της χώρας, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ασφαλώς η δουλειά είναι περισσότερη από το 2021. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπερκαλύψουμε το 19. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά ας μην είμαστε τόσο υπερενθουσιώδεις. Εάν 3,5 μήνες δουλειάς θα πρέπει να έχουμε ξεπεράσει οποιοδήποτε μέτρο σύγκρισης, θα έπρεπε να έχει διπλάσιο σε αριθμό κλίνες η χώρα, έτσι ώστε το τρίμηνο να καλύψει ένα εξάμηνο το οποίο δεν υπήρχε. Γιατί έχουμε λέτε ότι δεν δεδομένα. Θα είναι αντίστοιχο του 19? Γιατί... Να σας το διευκρινίσω. Ναι. Κατά πρώτον, έχουμε συνεχώς ανακοινώσεις από διάφορες χώρες με την διαδικασία του sustainability να μειώνουν αριθμό κινητικότητας επιβατών στα αεροδρόμια, όπως πρόσφατα ανακοίνωσε η Ολλανδία. Ναι. Έχουμε χώρες όπως είναι η Σκανδιναβία, οι οποίες προτιμούν να κινούνται σε κοντινές αποστάσεις και ιδιαίτερα με τα τρένα νέου τύπου, σε αντίθεση με τις μακρινές πτήσεις, γιατί είναι πολύ ευαίσθητοι στη διαδικασία του περιβάλλοντος. Άρα, οι αγορές μεταλλάσσονται και ιδιαίτερα μετά τον COVID και με την συγκυρία του ότι πρέπει να προστατευτεί το περιβάλλον, υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες. Όλα αυτά συμβαίνουν αυτήν τη χρονιά που θέλουμε τουλάχιστον την επόμενη διετία να κατασταλάξουμε, να επανέλθουν οι αγορές. Δεν υπάρχουν τα μεγάλα συνέδρια, δεν βγάζουν τα ταξίδια τα μεγάλα. Ναι, μεν έρχονται ταξιδιώτες από διάφορες χώρες, από άλλες χώρες χάνεται ένα τεράστιο κομμάτι δουλειάς. Που είπαμε και στην προηγούμενη συνάντηση Ρωσία-Ουκρανία, το ενεργειακό είναι μεγάλο κόστος, το επιστημιστικό κόστος επίσης είναι τεράστιο, ο κορονοϊός είναι εδώ, έχουμε κορονοϊό, έχουμε έξαρση του κορονοϊού και δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη αν θα έχουμε COVID ξενοδοχεία. Μαθαίνουμε ότι θα υπάρχουν τρεις δομές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, λες και η υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από τέτοια υποστήριξη. Ο πελάτης λοιπόν, θέλει να είναι... Δεν είναι ανέφελο το τοπίο. Καθόλου. Υπάρχουν ζητήματα. Καλημέρα κύριε Τσιλίδη, καλημέρα κύριε Τόγια, καλημέρα Φάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.